Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβαση, διέξοδος, γιατί συνδέεται άμεσα με το πέρασμα των Εβραίων από την Αίγυπτο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ήδη διανύουμε την βδομάδα των παθών. Έχουμε ακούσει και θα συνεχίσουμε να ακούμε μοναδικούς μελωδικούς εκκλησιαστικούς ύμνους που αναφέρονται στα πάθη, στην Σταύρωση, στην Ταφή και στην Ανάσταση. Δυστυχώς φέτος το Πάσχα βρίσκει το λαό μας λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων που εφαρμόζονται από τις μνημονιακές πολιτικές να ζει τα δικά του πάθη και την δική του Σταύρωση. Γι' αυτό και το μοναδικό θα έλεγα μήνυμα του φετινού Πάσχα είναι προσδοκία, αισιοδοξία και μέλλον. Προσδοκία για αντίσταση και αγώνα του λαού μας εναντίον της σκληρής και μαύρης πραγματικότητας. Αισιοδοξία για υπέρβαση της ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Και ελπίδα για ένα πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα όπου ο λαός μας θα ευημερεί και θα ζει μέσα σε ένα κλίμα ειρήνης και συνεργασίας. Όμως το Πάσχα επί το ελληνικότερο σημαίνει λαμπρή, σημαίνει φως. Γι' αυτό τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος εύχομαι το χαρμόσυνο μήνυμα του Πάσχα, της Ανάστασης, να φέρει την άνοιξη στις καρδιές όλων των υπηρωτών, της αποδημίας, της γενέτειρας, της διασποράς και γενικότερα σε όλους τους Έλληνες, τους οποίους εύχομαι Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και προκοπή. Σήμερα όμως είναι και 1η του Μάη, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά. Είναι η μέρα μνήμης και αγώνων, η πορεία της ανθρωπότητας και η ιστορία της είναι γεμάτη από εργατικούς αγώνες, είναι γεμάτη από αντίσταση και ανυπακοή των λαών. Εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνάμε τους εκτελεσμένους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης τον Μάη του 1936, από την εκτέλεση των οποίων εμπνεύστηκε ο ποιητής της Ρωμιοσύνης Γιάννης Ρίτσος και έγραψε τον επιτάφιο. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τους 200 εκτελεσμένους αγωνιστές της Κεσαριανής από τις δυνάμεις της κατοχής. Θα έλεγα ότι η ανθρωποθυσία τους και οι αγώνες τους ας αποτελέσουν σήμερα τον οδηγό, την μόνιμη πηξίδα για τους αγώνες τους σημερινούς, ιδιαίτερα σήμερα που κυριαρχεί το πάθος του χρήματος, η απληστία του μεγάλου κεφαλαίου, η μέθη της επικράτησης των οικονομικών αγορών και η φαντασίωση της κοινωνικής προβολής. Επικρατούν όλα αυτά που δεν παράγουν κοινωνική ισορροπία. Γι' αυτό μέσα από τους αγώνες μας ας στείλουμε ένα μήνυμα τόσο εσωτερικά όσο και προς τις δυνάμεις της Ευρώπης επιτέλους να συνετιστούν για να επανέλθει το κλίμα της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης. Χρόνια πολλά σε όλους.